πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος εκπομπής και ευθύς αμέσως να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που πήραμε από τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον Μιχάλη Παπαδόπουλο. Είπαμε τα δρομολόγια, οι πτήσεις τσάρτερ για επισκέψεις στοχευμένες και το δεύτερο σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό με τα αεροπλάνα είναι οι πτήσεις κάργο. Μπορεί να υπάρχουν μεταφορά προϊόντων, ευπαθή προϊόντων με τα αεροπλάνα, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο έγινε με τα αεροπλάνα είναι το εξής. Άραξε το νομοθετικό πλαίσιο. Τα αεροδρόμια πλέον δεν ανήκουν όπως ανήκαν στην αρχή της δημιουργίας τους σε ιδιωτικές εταιρείες. Ανήκουν ή στα λιμενικά ταμεία ή στους αντίστοιχους δήμους. Που σημαίνει ότι μπορεί σε ένα αεροδρόμιο να κατέβει και μία και δύο και τρεις και τέσσερις εταιρείες υδροπλάνων. Αυτό ήταν το πρώτο σημαντική αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή ήταν ότι έχουν υπογραφεί μεταξύ ΕΜΟΥ, του Υπουργού Ναυτιλίας και του Υπουργού Δημοσίας Τάξης τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν πλέον ξεκάθαρα τη λειτουργία των υδατοδρομίων και των υδροπλάνων. Μέχρι σήμερα ήταν ασαφές το πώς λειτουργούσε όλο αυτό και ήταν και η αιτία, αν θέλετε, που δεν έπιασε, δεν δούλεψε καλά η λογική των υδατοδρομίων και των υδροπλάνων στην Ελλάδα. Σύντομα, με όλα αυτά, θα δούμε υδατοδρόμια δηλαδή. Με όλα αυτά πιστεύω ότι στις αρχές καλοκαιριού θα έχουν δημιουργήσει ήδη τρία υδατοδρόμια και μέχρι τα τέλη καλοκαιριού θα έχουν λειτουργήσει ακόμη περισσότερα και στην ισιωτική χώρα και στην υπηρετική χώρα. Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους τουρίστες γενικά αλλά και την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό είναι η οδική ασφάλεια που υπάρχει στην Ελλάδα. Τι εννοώ? Βλέπουμε σχολιασμό για προβληματικούς οδικούς άξονες και ταυτόχρονα ελλειπή έλεγχο από την πλευρά της πολιτείας. Για παράδειγμα, βλέπουμε φορτηγά με ξένες πινακίδες, καρμανιόλες θα λένε κάποιοι, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ελληνική επικράτεια και οι κατηγορίες πάρα πολλών ξένων είναι ότι αυτοί, και Έλληνων από ό,τι βλέπω, οι οποίοι βέβαια το κάνουν πιο πολύ από θέμα ανταγωνισμού, μιλάνε για πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Τι κάνει το Υπουργείο γι' αυτό? Η οδική ασφάλεια είναι από τα σημαντικότερα θέματα και ίσως το πρώτο θέμα σε προτεραιότητα της δικής μας παρουσίας στο Υπουργείο. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι τεράστιο το ενδιαφέρον και οι πιέσεις που ασκεί ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προς την κατεύθυνση αυτή. Θα σας θυμίσω ότι είχε δημιουργηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ειδικής Ασφάλειας και με παρενέσεις και προτροπές του πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπου είχε ξεκινήσει πριν αρκετά χρόνια όλη τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ειδικής Ασφάλειας. Αυτό το οποίο κάναμε είναι το πρώτο μας σε προτεραιότητα. Και αν θέλετε πρέπει να σας πω ότι μετά παρέμβαση στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρώπης για την ελληνική προεδρία στο άτυπο Συμβούλιο Μεταφορών που θα γίνει 8-9 Μαΐου, το κυρίαρχο θέμα του άτυπου Συμβουλίου είναι η οδική ασφάλεια και ήταν αποδεκτό και ένθερμα μάλιστα από όλους τους Υπουργούς Μεταφορών, είναι κάτι το οποίο είναι στην πρώτη μας προτεραιότητα όπως σας είπα. Τι έχουμε κάνει λοιπόν? Το πρώτο το οποίο κάναμε είναι να αναδιαμορφώσουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ειδικής Ασφάλειας. Τι εννοώ? Να προσθέσουμε μέσα φορείς οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται. Παραδείγματος χάρη, η Ένωση Αγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος δεν εκπροσωπείται. Συμμετέχουν τώρα μέσα. Διάφοροι φορείς που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια, όπως η ΦΤΙΤΑ, ένας φορέας της Ρόδου, που έχει δημιουργηθεί και δίνει με πολλά σεμινάρια, δίνει μια πολύ σκληρή μάχη ενημέρωσης προς τους πολίτες. Όπως διάφοροι φορείς άλλοι, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού. Η ΕΛΠΑ υπάρχει ακόμα? Η ΕΛΠΑ, τι εννοείται αν υπάρχει? Υπάρχει η ΕΛΠΑ. Υπάρχει, εννοώ, δηλαδή έτσι δραστηριοποιείται όπως το παρελθόν? Νομίζω πως όχι όπως έπρεπε και όπως θα πρέπει. Είναι σε μια διαδικασία ανασύνταξης νομίζω. Άρα λοιπόν επανασυστήσαμε την Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Υπάρχει ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός. Ο κ. Κανελλίδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, τον είχε διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε επικαιροποίηση και του σχεδιασμού αυτού. Και βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα είναι προς υπογραφή στον Πρωθυπουργό η Διπουργική Επιτροπή που συμμετέχουν τα Υπουργεία Παιδείας, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Τουρισμού που προσθέσαμε μέσα και Υγείας για την
που συμμετέχουν στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, η δημιουργική αυτή η Επιτροπή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Γιατί το κάθε ένα Υπουργείο έχει πάρα πολύ σημαντικές παραμέτρους. Η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνον το ότι χάνεις κάποιους ανθρώπους, που είναι το πιο σημαντικό, και δυστυχώς η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις. Υπάρχει και μια δεύτερη παράμετρος, η οποία είναι ότι έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. Για μιλήστε μας γι' αυτό. Το κόστος το οποίο δημιουργείται στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες από το χαμό κάποιων ανθρώπων ή από το ότι κάποιοι άνθρωποι μένουν παραπληγικοί για όλη τη ζωή, είναι τεράστιο αυτό το κόστος και κάθε χρόνο αυξάνεται ακόμα και περισσότερο, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές. Άρα, εκτός από ότι χάνεται μια ζωή που είναι το κυρίαρχο θέμα, σαφώς, και δεν το συζητάει κανείς αυτό, υπάρχει και ένα τεράστιο οικονομικό κόστος που πέφτει στις πλάτες όλων των Ελλήνων πολιτών και στην πολιτεία. Άρα, η συμβολή των Υπουργείων αυτών και του Εθνικού Συμβουλίου θα είναι καθοριστική. Ο στόχος μας είναι να μειωθούν μέχρι το 2020 στο 50% τα ατυχήματα, και από εκεί πέρα ξεκινάμε. Μία παράμετρος είναι οι δρόμοι. Οι δρόμοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην οδική ασφάλεια και κυρίαρχο, η δημιουργία. Δεν θα έλεγα, θα έλεγα ότι παίζουν πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ο παράγον άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, και για να είμαι ειλικρινής, οι νέες γενιές ακόμη περισσότερο, ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τον τρόπο οδήγησης. Αφορά την αντίληψη και τη λογική που έχουμε για τη συμπεριφορά μας στον δρόμο. Όταν περνάει κάποιος ένα κόκκινο, ξέρει ότι αυτό δεν είναι μόνο μια παράβαση. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να περάσει από ένα ψυχίατρο. Διότι πηγαίνει προς την αυτοκτονία ή στην δολοφονία άλλων ανθρώπων. Άρα δεν είναι μόνο θέμα ο τρόπος που οδηγείς, είναι η λογική που έχεις όταν οδηγείς. Συναμβάνονται κάποιοι άνθρωποι για κάτι το οποίο κάνουν και δεν συναμβάνεται να περάσει κατευθείαν αυτός που περνάει με ένα κόκκινο, παίρνει μια κλίση μόνο. Ενώ στην ουσία είναι ένας δολοφόνος αυτός, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί τα αποτελέσματα μια τέτοια πράξη είναι θανατηφόρα και εγκληματικά. Αυτό λοιπόν, μια παράμετρος είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ο παράγον άνθρωπος. Η τρίτη είναι ο παράγον όχημα, το αυτοκίνητο δηλαδή, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Γι' αυτό γίνονται και οι έλεγχοι στακτέο. Και πρέπει να γίνουν ακόμα πιο εντατικοί οι έλεγχοι στακτέο. Και μια άλλη παράμετρος, η οποία πρέπει να σας πω. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, κάθε δύο χρόνια πρέπει να περνάς. Πόσο πιο εντατικός πρέπει να είσαι ο έλεγχος? Μιλάμε τώρα ως παθόν και έφαγα κλίση. Γιατί πραγματικά το είχαμε λύσει και πλήρωσα 400 ευρώ. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν. Δικαίως τα πλήρωσα. Αλλά λέμε, εντάξει, κάθε δύο χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν νησιά τα οποία δεν περνάνε κτέο καθόλου, γιατί δεν έχουν κτέο. Μιλάτε για τις Κυκλάδες. Και για το Ιόνιο. Α, και Ιόνιο, μάλιστα. Στη Λευκάδα, παραδείγματος χάρη, δεν παίρνει κανένα αυτοκίνητο και μηχανάκι κτέο, γιατί δεν έχει κτέο η Λευκάδα. Και πρέπει να προσανατολιστούμε και είμαστε τώρα στη διαδικασία αυτή να βγάλουμε αποφάσεις να περνάνε στα κοντινότερα κτέο των όμορων νομών. Το λέω αυτό γιατί και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Όπου έχει να κάνει, και έρχομαι στο ερώτημά σας ακριβώς για τα φορτηγά των τρίτων χωρών, ενώ είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και καλά κάνουμε. Προς Έλληνες μεταφορείς, ο τρόπος λειτουργίας των φορτηγών των τρίτων χωρών είναι ανεπαρκής. Και έτσι έχει συσταθεί στο Υπουργείο, και μάλιστα εγώ προσωπικά έκανα μια επίσκεψη στα σύνορα με ένα κλιμάκιο ελέγχου, το οποίο κάναμε πριν από 3 μήνες, όπου διαπιστώσαμε ποιες είναι αδυναμίες. Ο κ. Χρυσοχοΐδης δημιούργησε μια επιτροπή για τα φορτηγά τρίτων χωρών, για τα μεικτά κλιμάκια, τα οποία έχουν κάποια προβλήματα στην λειτουργία τους, γιατί θα πρέπει εκτός από τα μεικτά κλιμάκια, εκτός από τους ανθρώπους της περιφέρειας που θα ελέγχουν την κατάσταση του αυτοκινήτου, πρέπει να ελέγχουν και το τι κουβαλάνε το αυτοκίνητο αυτό. Ποια είναι τα εμπορεύματα που έχει, καταρχήν αν είναι νόμιμα ή παράνομα, ή τι μεταφορά κάνει. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ενώ είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στους Έλληνες μεταφορείς, οι ξένοι μεταφορείς, των τρίτων χωρών κυρίως, έρχονται με αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν περάσει κταίο, έρχονται με αυτοκίνητα τα οποία έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα, μηχανικά προβλήματα, οι οδηγοί τους πιθανόν να μην έχουν διπλώματα. Αυτό δείξανε η επιτόπου έρευνα, η οποία κάναμε με ένα κλιμάκιο στους Ευζώνους, λίγο πριν τα σύνορα των Ευζώνων, και υπάρχουν λύσεις σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό το έβαλα στην Ελληνική Προεδρία. Και έτσι 16 Απριλίου γίνεται στο Παρίσι μια ημερίδα για τα φορτηγά των τρίτων χωρών και την επισκεψιμότητα που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στο Σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου τα αποτελέσματα της ημερίδας αυτής θα έρθουν και θα μεταφραστούν και θα συζητηθούν στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών που θα γίνει στις 8-9 Μαΐου στην Ελλάδα.
Θα υπάρξει και τρίτο μέρος της συνέντευξης με τον Κοζανίτη πολιτικό. Να περάσουμε στη συνέντευξη τύπου της Αιτζία, να απογειωθούμε με το θερινό της πρόγραμμα. Έτσι, συνολικά φτάνουμε το δίκτυο του εξωτερικού μας να εξυπηρετεί 87 προορισμούς σε 32 χώρες. Αυτό είναι αποκλειστικά το δίκτυο εξωτερικού. Αν φυσικά προσθέσουμε και τους 33 προορισμούς εσωτερικού που εξυπηρετούμε, φτάνουμε σε ένα συνολικό αριθμό προορισμών που καλύπτει η Αιτζία της τάξης των 120 προορισμών. Θα φτάσουμε συνολικά το 2014 να κάνουμε περίπου 100.000 πτήσεις σαν Αιτζία. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε ελληνική αεροπορική εταιρεία η οποία να έχει 120 προορισμούς, 87 στο εξωτερικό και 33 στην Ελλάδα. Ποτέ δεν υπήρχαν περισσότεροι προορισμοί. Ποτέ δεν υπήρχε τέτοιου είδους δραστηριότητα από περιφερειακές βάσεις. Και ποτέ δεν υπήρξαν και 13 εκατομμύρια θέσεις που θα φτάσει η συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα από την Αιτζίαν και την Ολυμπιακή για το 2014. Η εταιρεία βάζει 1.150.000 παραπάνω θέσεις στην αγορά, από τις οποίες οι 900.000 παραπάνω θέσεις είναι θέσεις εξωτερικού. Συνολικά θα φτάσουμε τα 13 εκατομμύρια θέσεις, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο βεβαίως. Το μεγαλύτερο που είχαμε όχι μόνο εμείς ποτέ, αλλά όπως σας είπα πριν και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στο παρελθόν, στην Ελλάδα. Αυτό το νούμερο μοιράζεται στο 6,6 εκατομμύρια εσωτερικό και 6,4 εκατομμύρια εξωτερικό. Και τα δύο έχουν ανάπτυξη. Βεβαίως η μεγάλη ανάπτυξη είναι στο εξωτερικό, διότι εκείνη και η μεγάλη ευκαιρία. Δεν κάνουμε πίσω στο εσωτερικό όμως, επενδύουμε και εκεί παρά δύο γεγονότα. Τα βασικά δεδομένα, για να τα δούμε άλλη μια φορά, γιατί πιστεύω ότι έχουν σημασία, είναι τα 13 εκατομμύρια θέσεις, τα 50 αεροπλάνα, οι 120 προορισμοί, οι οποίοι χωρίζονται σε 87 εξωτερικού και εσωτερικού. Να μιλήσουμε πάρα πολύ ξεκάθαρα και ανοιχτά για αυτά τα θέματα. Πριν από τα τελευταία 2-3 χρόνια, η Ryanair έχει κάνει πολλές συνεντεύξεις στην Ελλάδα. Πριν από 1,5 χρόνο νομίζω, από δηλαδή τα μέσα του 12 μέχρι τις αρχές ή το μέσο του 13, η εκτίμηση της Ryanair ήταν ότι ο ελληνικός τουρισμός οδεύει σε καταστροφή και μάλιστα είχαν βάλει τίτλο στην παρουσίαση που κάνανε σε εσάς δύο φορές «Greek Tourism Rescue Plan». Το μοτίβο λοιπόν ήταν ο ελληνικός τουρισμός θα καταστραφεί εκτός αν η πολιτεία ή οι φορείς δώσουν ατέλεια, ειδικά στην Ryanair, προκειμένου να έρθει και με την επένδυση, την παρουσία της, να σώσει τον ελληνικό τουρισμό. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι πια ότι προφανώς ο τουρισμός πέρυσι όχι μόνο δεν καταστράφηκε, αλλά πήγε σε επίπεδα τα οποία ήταν ρεκόρ για τη χώρα, για τις περισσότερες περιοχές. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο δεδομένο, ότι η χώρα σταδιακά, είτε παρά που μας έχει ταλαιπωρήσει η κρίση, σταθεροποιείται. Αυτά τα δύο δεδομένα είναι που κάνουν την χώρα πιο θελκτική. Η χώρα έχει γίνει πιο θελκτική για όλους, Έλληνες και ξένους, γιατί σταμάτησε η τεράστια βεβαιότητα, γιατί με ίδιες δυνάμεις, είτε είναι των ανθρώπων που πληρώσαμε την κρίση, είτε των αεροπορικών εταιριών, σαν την Aegean, που συνέχισαν να επενδύουν στην κρίση και να αυξάνουν την κίνηση και προς την Αθήνα και προς την περιφέρεια κατά τη διάρκεια της κρίσης, στηρίχθηκε και με αυτό ο ελληνικός τουρισμός. Σας δείξαμε τα νούμερα πριν, 2 εκατομμύρια μεταξύ της αρχής και του τέλους της κρίσης παραπάνω σε κίνηση εξωτερικού. Και βέβαια τώρα, όταν πια έχει φανεί ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν λάμπει λίγο περισσότερο ή αρκετά περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, διότι και εμείς όλοι σαν Έλληνες έχουμε συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα και κινούμαστε, πιστεύω, πιο υπεύθυνα και στην τιμολόγηση των υπηρεσιών μας και στην προσπάθεια για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και σε όλες τις κατευθύνσεις προώθησης των υπηρεσιών μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλό είναι να αξιολογείται κανείς όσον αφορά αυτό που λέει και αυτό που κάνει διαχρονικά. Εμείς αυτό που λέγαμε διαχρονικά και νομίζω θα συμφωνήσετε είναι το εξής. Η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή αεροπορική εταιρεία, δεν μπορεί να αντέξει δύο τοπικές κύριες ελληνικές εταιρείες, η ελληνική οικονομία, διότι είναι μια οικονομία 11 εκατομμύριων ανθρώπων και όχι 70, 80, 90 εκατό και με ένα ΑΕΠ που βεβαίως ξέρουμε ότι έχει μειωθεί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Νέοι προορισμοί, νέα δρομολόγια από την Aegean, η οποία πετάει πλέον παντού. Ευχής έργο να τη δούμε να κάνει και υπερπόντιες πτήσεις, γιατί όχι σε μερικά χρόνια. Και να παρακολουθήσουμε το τελευταίο μέρος της συνέντευξης που θα δώσουμε σήμερα, γιατί θα υπάρξει ένα κομμάτι και στην επόμενη εκπομπή, με τον Υφυπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, τον Μιχάλη Παπαδόπουλο. Το πρώτο και κυρίαρχο είναι η οδική ασφάλεια, το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους, όπως είπαμε προηγουμένως. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα μεταφορών και συγκοινωνιακού έργου, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μας δόθηκε η δυνατότητα και να λύσουμε και να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε έργα από την προηγούμενη, θέματα από την προηγούμενη Προεδρία. Υπάρχει το Shift to Rail, το θέμα των σιδηροδρόμων, όπου είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα ευρωπαϊκό, όπου θα δοθούν κάποια κονδύλια για ενίσχυση του σιδηροδρομικού έργου σε χώρες, για υποδομές, ναι, που θα ζητήσουν και θα έχουν προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς προετοιμαζόμαστε και θα έχουμε προτάσεις σημαντικές για να μπορούμε να μπούμε στο πρόγραμμα αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που η Ελλάδα υποχρεούται, και να είναι σίγουρος θα καταφέρουμε να μπούμε το να απορροφήσουμε αρκετά χρήματα στη λογική αυτή. Η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα. Και θα είδα ότι και ο Πρωθυπουργός στην τελευταία συνάντηση της υπογραφής με την Κόσκο και την εταιρεία τηλεπικοινωνιών, την Κινέζικη, που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Ένα σημαντικό και καθοριστικό θέμα είναι η παρέμβαση των σιδηροδρόμων στο μεταφορικό έργο όλων των προϊόντων. Ξέρετε όμως ότι είναι ένα γεφύρι της Άρτας. Χρόνια τώρα προσπαθούν να ολοκληρωθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ακόμη δεν έχει καταστεί δυνατό. Είναι σε διαδικασία και από ό,τι φαίνεται από το 2017 θα γίνει αυτό. Βέβαια για τις εμπορευματικές μεταφορές δεν είναι το κρίσιμο σημείο η ταχύτητα. Η αλήθεια είναι ότι όλη η ιστορία αυτή κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχαν δικαστικές εμπλοκές μεταξύ των εταιριών και του έργου των εταιριών. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ξεκαθαρίσει τα κομβικά σημεία, η Τυθωρέα παραδείγματος χάρη και κάποια άλλα τα οποία ήταν κατασκευαστικά θέματα. Και νομίζω ότι θα προχωρήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα από εδώ και πέρα. Τώρα βρήκατε και νέα χρηματοδοτική πηγή μέσα από αυτό το πρόγραμμα που μου αναφέρατε, που το θέτει η Ελληνική Προεδρία. Ναι, αυτό έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό του οδικών αξώνων. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, μια και το αναφέρουμε τώρα, είναι η κλοπή των σημάτων και του χαλκού, που και εκεί είμαστε μια κατεύθυνση. Γιατί πολλές φορές η κλοπή αυτή ισοδυναμεί με ένα πολύ μεγάλο ποστό του ήδη της δημιουργίας του έργου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Υπουργείο και εκεί έχει δημιουργήσει μια ομάδα που προσπαθεί να βρει τρόπους που να αποφευχθούν αυτές τα προβλήματα που δημιουργούνται. Πάντα με τη συμβολή της ελληνικής αστυνομίας, γιατί δεν μπορεί να γίνει ξεχωριστά. Είναι κομικός ο ρόλος της. Λέγοντας, κλείνοντας λοιπόν όλη αυτή την ιστορία της οδικής ασφάλειας, θα σας έλεγα ότι είναι, όπως σας είπα πριν, το πρωταρχικό μέλημά μας και στόχος μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι στην οδική ασφάλεια, προσπαθούμε να τους καλύψουμε όλους. Μου δίνεται ευκαιρία να ευχαριστήσω τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι αφιλοκερδώς βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή, όπως είναι ο καθηγητής ο κ. Κανελαίδης, που σας είπα προηγουμένως, ο Άρης Σταθάκης, ο γνωστός Άρης Σταθάκης, ο δημοσιογράφος και συνάδελφός σας και πρώην βουλευτής, και αυτός ο οποίος δημιούργησε την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Τάσος ο Μαρκουίζος, ο γνωστός Ιαβέρης, ο οποίος πραγματικά μας έχει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται σε όλη την Ελλάδα και κάνουν σεμινάρια αφιλοκερδώς προς την κατεύθυνση αυτή. Ο επίσης αθλητικός δημοσιογράφος και οδηγός αγώνων μηχανών, ο Δημήτρης ο Διατσίδης, και ο Χάρης ο Θεοφράστου από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι συμβουλευτικά μας βοηθάνε στο να επικαιροποιήσουμε και να εξυγχρονίσουμε όλο αυτό που λέγεται οδική ασφάλεια, συν όλους αυτούς οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, εκπρόσωποι φορέων και προσωπικότητες, συν τη Διπουργική. Έχουμε φτιάξει λοιπόν όλο το μηχανισμό για να μπορέσουμε βήμα-βήμα να λύνουμε ένα-ένα πρόβλημα ξεχωριστά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, λίγο έτσι, που βέβαια έχει άμεση σχέση. Γνωρίζω ότι προχωράτε σε ένα σχέδιο, θα λέγαμε, ανασχηματισμού των αστικών συγκοινωνιών. Το μετρό μεγαλώνει. Έχουμε αυτή τη στιγμή, περιορίζεται το έργο των μπλε λεωφορείων, θα λέγαμε, εξ αυτού του λόγου. Αναγκάζεστε να προβείτε σε οικονομίες κλίμακας. Ήδη έχετε περάσει ούκο λίγες από τις ΔΕΚΟ του Υπουργείου σε καθεστώς κερδοφορίας.
Για πέστε μας, ποια είναι η επόμενη μέρα των αστικών συγκεκριών. Αυτό που χρειάζεται η Αθήνα είναι ένας στρατηγικός σχεδιασμός για τις αστικές συγκοινωνίες. Και όχι μόνο. Χρειάζεται ένας στρατηγικός σχεδιασμός για τις συγκοινωνίες. Επιτρέψτε να σας πω ότι συγκοινωνίες μέσα περιλαμβάνω και το ταξί και όσο φαίνεται περίεργο και το ποδήλατο. Okay. Αστικές συγκοινωνίες. Οι αστικές συγκοινωνίες θέλουν αναμφισβήτητα ένα ανασχεδιασμό. Και θέλουν να λειτουργήσει το διαμεταφορικό έργο. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο το έχουμε υλοποιήσει ήδη. Έχει βγει αποφασιστεί εδώ και 4 μήνες. Υπήρχε μια γραμμή Αθήνα-Σαρονίδα. Με μια αλφα τιμή εισιτηρίου. Η γραμμή αυτή μειώθηκε και ξεκινάει από το ελληνικό στη Σαρονίδα. Γιατί μέχρι το ελληνικό είναι ο τελευταίος σταθμός του μετρό. Αυτό είναι μια λογική ανασχεδιασμού. Μειώσαμε και το εισιτήριο της γραμμής αυτής. Αφού μειώθηκε το μήκος της γραμμής, μειώθηκε και το εισιτήριο. Ο ΑΣΑ και η ΟΣΥ λοιπόν είναι σε μια λογική να αναπροσαρμόσουν τις αστικές συγκοινωνίες με το διαμεταφορικό έργο, το μετρό, το τραμ, τον προαστιακό και τα λεωφορεία της ΟΣΥ, για να μπορέσουμε να έχουμε ευέλικτες συγκοινωνίες, μείωση του κυφριακού συνοστισμού στην Αθήνα, οικονομία και σε καύσιμα και σε χρήση και μικρότερο εισιτήριο. Το ενιαίο λοιπόν εισιτήριο, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ το επιβατικό κοινό και ειδικά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο από ό,τι ξέρετε πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε η διαδικασία της υλοποίησης του έργου αυτού, που ήταν και αυτό ένα έργο το οποίο είναι σε κρεμότητα, ήταν σε κρεμότητα 7-8 χρόνια. Αυτό θα αποτελήσει μια λύση άμεση για την αθρεπιβίβαση. Θα μειώσει την ιστοδιαφυγή, κυρίως όμως θα διευκολύνει, που είναι ένα σημαντικό κόστος η ιστοδιαφυγή, κυρίως όμως θα διευκολύνει τον Έλληνα πολίτη στη μεταφορά του στην Αθήνα και στην Αττική. Αυτός ο ανασχεδιασμός είναι προς το τέλος του. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι περίπου σε ένα μήνα να ανακοινώσουμε τις πρώτες καινούργιες γραμμές που δημιουργούνται σαν διαμεταφορικό έργο με τα υπόλοιπα μέσα των λεωφορείων εννοώ. Και βέβαια ο στόχος είναι και τα μπλε λεωφορεία, τα πράσινα τα λεωφορεία μάλλον, τα πράσινα με την έννοια του οικολογικού καυσίμου, του φυσικού αερίου, ναι, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται, να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Το φυσικό αέριο είναι κάτι το οποίο ξέρετε έχει μπει πλέον στη ζωή μας. Έχω υπογράψει τις αποφάσεις για τη λειτουργία πρατηρίων φυσικού αερίου. Οι εταιρείες των αυτοκινήτων, όλες, βγάζουν αυτοκίνητα πλέον με φυσικό αέριο, όπου το κόστος είναι εξαιρετικά χαμηλότερο από οποιοδήποτε άλλο, και από το βενζίνη και από το γκάζι και από το πετρέλαιο. Άλλο το γκάζι, άλλο το φυσικό αέριο. Ναι, βέβαια. Δημιουργούμε λοιπόν πρατήρια της ΔΕΠΑ με φυσικό αέριο, αλλά δώσαμε τη δυνατότητα και στα ήδη υπάρχοντα πρατήρια να κάνουν δεξαμενές με φυσικό αέριο. Συστοιχίες, μάλλον είναι η σωστή έκφραση, και όχι δεξαμενές. Και τα λεωφορεία μας της ΟΣΥ ήδη λειτουργούν και γεμίζουν με φυσικό αέριο από την Ανθούσα. Χρόνια αυτό συμβαίνει. Ναι. Χρόνια. Άρα όλη αυτή η ενεργοποίηση, αν θέλετε, μιας οικολογικής λογικής, αλλά κυρίως και κυρίως μιας φτηνής και οικονομικής λογικής, όχι μόνο οικολογικής, μαζί με τον σχεδιασμό των συγκοινωνιών, θα αλλάξει, θεωρώ, το τοπίο που υπάρχει σήμερα στην Αθήνα και στην Αττική. Όπως σας προείπαμε, υπάρχει ακόμη ένα μέρος το οποίο δεν προλαβαίνουμε να το παίξουμε σήμερα, το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέροντα σημεία, όπως και τα προηγούμενα, ελπίζω για σας. Να περάσουμε ευθύς αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής.